από το exit poll και μάλιστα που φαίνεται να οδηγεί σε αυτοδυναμία τη Νέα Δημοκρατία. Καταρχήν νομίζω ότι έχουμε μία σαφή νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Μένει να δούμε πώς θα την αξιοποιήσει. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, της δίνει τη δυνατότητα να ξεδιπλώσει όλες τις προτάσεις της. Εμείς να είστε βέβαιοι ότι την επόμενη των εκλογών θα συνεχίσουμε να πολιτευόμαστε με βάση τις προγραμματικές μας θέσεις, με βάση τα όσα υποστηρίξαμε απέναντι στους πολίτες και θα είμαστε μια δύναμη η οποία με έναν τεκμηριωμένο, επικοδομητικό τρόπο θα ασκήσουμε μια προγραμματική αντιπολίτευση. Βεβαίως σε ζητήματα τα οποία βρίσκονται ως γνωστόν, δεν είναι κάτι νομίζω που θα το ανακαλύψουμε τώρα, στον αντίποδα της δικιάς μας αντίληψης, προφανώς εμείς θα σταθούμε απέναντι. Άρα είναι βέβαιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που κατάφερε τα τελευταία χρόνια να γίνει η μεγάλη αριστερή προοδευτική παράταξη που κατά προτεραιότητα εξέφρασε και υπερασπίστηκε τα συμφέροντα των πιο αδύνατων, μέσα από μια τέτοια οπτική, ένα τέτοιο πρίσμα, θα ακολουθήσει και την πολιτική του από τις θέσεις της αντιπολίτευσης. Το αποτέλεσμα αυτό προφανώς θα το κουβεντιάσουμε συλλογικά. Ήδη νομίζω ότι ήταν, και σωστά το είπατε και εσείς εισαγωγικά στα σχόλιά σας, περίπου προδιαγεγραμμένο ότι μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα είχαμε μια μεγάλη διαφορά. Άρα θεωρώ ότι απαιτείται μια συνολική συζήτηση για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Κατά βάση νομίζω ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την επισήμανση που κάναμε, για να εξηγήσουμε το αποτέλεσμα σε σχέση με εμάς εννοώ, που κάναμε αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, ότι ήμασταν αναγκασμένοι εκ των πραγμάτων να διαχειριστούμε και να εφαρμόσουμε μια πολιτική η οποία ποτέ δεν είπαμε ότι είναι η δική μας πολιτική. Ήταν το αποτέλεσμα ενός επώδυμνου συμβιβασμού το 2015, ο οποίος ήταν επιβεβλημένο να γίνει. Δεν υπενήσουμε ότι υπήρχαν άλλες δυνατότητες. Αλλά αυτή η αντίφαση το να εφαρμόζεις μια πολιτική την οποία την είχαν επιβάλει μέσα από τις γνωστές συγκυρίες και τους δεδομένους συσχετισμούς, προφανώς θα είχε και το κόστος της. Από εκεί πέρα, πάνω σε αυτό, μπορεί κανείς να κάνει διάφορες επισημάνσεις. Το βέβαιο είναι ότι η χώρα αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση παραδίδεται στην Νέα Δημοκρατία έχοντας μια οικονομία όχι απλώς σταθεροποιημένη, αλλά μετά από 9 συνεχή τρίμηνα ανάπτυξης, με γεμάτα της τα ταμεία. Εμείς παραλάβαμε άδεια ταμεία, αυτό όλοι το θυμούνται. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ώστε να μην έχει το άλοθη αυτή η κυβέρνηση ότι παρέλαβε καμένη γη ή όσα, ας πούμε, κατά ένα υπερβολικό τρόπο υποθήκανε στην προεκλογική περίοδο, ότι η περίοδος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού. Αυτό κατ' ουδένα τρόπο δεν συμβαίνει. Κατά συνέπεια θα έχουμε μεγαλύτερες απαιτήσεις και νομίζω όχι μόνο εμείς αλλά ολόκληρος ο ελληνικός λαός από την Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, οπότε η επόμενη μέρα είναι, θα ανοίξει τη συζήτηση για αυτοκριτική, για το τι πήγε λάθος. Να περάσουμε και στον κύριο Όθωνα.